Πλέον είναι για όλες τις ομάδες πάρα πολύ δύσκολο αυτό το Τετάρτη Σάββατο, και ειδικά όταν έχεις και τόσο μεγάλα ταξίδια. Γιατί σκεφτείτε ότι εμείς γυρίσαμε χθες από Σαντορίνη, την Τετάρτη παίζουμε, Σάββατο ξανά μετά. Για μας τα πράγματα πλέον, το είχαμε πει από την αρχή, ξέραμε ότι είναι δύσκολα. Εντάξει, όλες οι ομάδες στο δικό μας όμιλο έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε μια ανανέωση στην ομάδα μας με νεαρά κορίτσια. Μεγάλος μας στόχος είναι να μπαίνουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί και να προσπαθούμε να παλεύουμε για κάθε πόντο και για κάθε σετ. Θεωρώ ότι αυτό το πετύχαμε σε κάποιο βαθμό στη Σαντορίνη, άσχετα αν το αποτέλεσμα ήταν αρκετά αρνητικό. Η ομάδα όμως έδειξε δείγματα ότι σιγά σιγά αρχίζει να βρίσκει τους ρυθμούς της. Θεωρώ ότι περνώντας αυτές οι λίγες μέρες που έχουμε μπροστά μας, θα μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο καλοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και εμείς κάτι από αυτό το πρωτάθλημα. Όπως είπες, έδειξε στη Σαντορίνη σημάδια βελτίωσης. Θα το βλέπουμε αυτό λογικά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Όμως δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου για να γίνει το κατάλληλο μοντάρισμα. Αυτό το ξέραμε από την αρχή δυστυχώς, αλλά με αυτό πρέπει να μάθουμε να ζούμε, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Το κακό είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί αυτό το πρωτάθλημα, αν τελικά θα γίνουν play-out στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Το καλό για μας είναι, ξαναλέω, ότι τα κορίτσια δείχνουν σιγά σιγά ότι αρχίζουν να χαζοβρίσκονται. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη για δουλειά, παλεύουν πολύ. Εντάξει, είναι νεαρά κορίτσια, σε ηλικία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η απειρία που βγάζουμε μέσα στα παιχνίδια. Αλλά είναι πολύ βασικό το ότι πήγαμε να παίξουμε μια ομάδα η οποία για μένα θα είναι μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα το Σάββατο που μας πέρασε στη Σαντορίνη, και δεν φοβηθήκαν, μπήκαν μέσα στο γήπεδο. Παίξαμε αυτό που μπορούσαμε. Εντάξει, των πραγμάτων του Σαντορίνη αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς, είναι πιο πλήρης. Πάλι τώρα την Τετάρτη έχουμε ένα πολύ δύσκολο μάτς με τον Μαρκόπουλο, που ήταν πολύ δυνατή ομάδα από την αρχή του πρωταθλήματος και συνεχίζει να είναι η ίδια ομάδα. Παίζουμε μέσα στη Λαμία. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το 100% και ό,τι καλύτερο μπορέσουμε να πάρουμε. Έχει αδυναμίες του Μαρκόπουλο που μπορεί να. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες. Το θέμα είναι ότι αν θα μπορέσεις εσύ να τις εκμεταλλευτείς. Γιατί το ξαναλέω, η απειρία των κοριτσιών πολλές φορές είναι αυτή που κοστίζει πάρα πολύ. Γιατί τα προσόντα τους δεν είναι άσχημα, είναι αρκετά καλές ποιοτικές αθλήτρες. Απλά έχουν πάρα πολύ απειρία και αυτό μερικές φορές τους στερεί αυτό που δικαιούνται να πάρουν. Αυτό παλεύουμε μέσα από τις προπονήσεις να τους το αλλάξουμε. Εμείς θέλουμε να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το Μαρκόπουλο στο σέρβις μας, μιας και το γήπεδό μας, το έχω ξαναπεί εδώ και πολλές φορές, ότι είναι το μεγάλο μας όπλο, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο γήπεδο για όλες τις ομάδες που έρχονται εδώ. Αν καταφέρουμε να πιέσουμε στο σέρβις μας έτσι όπως εμείς θέλουμε, πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.